Δύο νοσηλεύτριες και μία καθαρίστρια του Δημοτικού Γεροκομείου Χανίων διαγνώστηκαν θετικές στον κορονοϊό μετά τα επαναλαμβανόμενα τεστ που διενεργούνται για την ασφάλεια των ηλικιωμένων τροφίμων και του προσωπικού. Η διοίκηση του Ιδρύματος είναι σε συνεχή επικοινωνία με στελέχη του ΕΟΔΗ, ενώ τα μέτρα για την προστασία των 82 τροφίμων είναι πλέον ακόμη πιο αυστηρά. Μετά από ένα προγραμματισμένο έλεγχο που έγινε σε όλο το προσωπικό στις 24 του μήνα, την παραμονή των Χριστουγέννων, την επόμενη μέρα προέκυψε ένα θετικό κρούσμα από εργαζόμενη καθαρίστρια. Αποφασίστηκε λοιπόν την επόμενη μέρα στις 26 να επαναληφθεί το τεστ σε όλους, και το γρήγορο και το rapid και το PCR, το κανονικό, και σε ηλικιωμένους. Για όλους βγήκε αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, μία νοσηλεύτρια εμφάνισε συμπτώματα και όταν υποβλήθηκε σε νέο τεστ, βγήκε θετικό. Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των δύο εργαζομένων άρχισε άμεσα, ενώ σε έλεγχο υποβάλλεται το σύνολο του προσωπικού. Σήμερα διαγνώστηκε και τρίτο θετικό κρούσμα σε μέλος του προσωπικού. 13 εργαζόμενοι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών. Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούμε με ένα αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, το οποίο σημαίνει τι, ότι κάθε βάρδια η οποία μπαίνει στο γεροκομείο για δουλειά κάνει το τεστ, προηγείται το τεστ κάποια ώρα πριν και μετά αναλαμβάνει η εργασία. Πάντως υποβάλλεστε όλοι οι εργαζόμενοι σε έλεγχο, ναι, έτσι. Βέβαια, καθημερινό έλεγχο, θερμομέτρηση, όλα. Οι έλεγχοι στο προσωπικό είναι τις τελευταίες ημέρες συνεχής. Σύμφωνα πάντως με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων, Γιώργο Φραγκιαδάκη, τα περιστατικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς οι εργαζόμενες είχαν διαφορετικές βάρδιες. Δεν είχα δει κάποια να έχει κάποιο σύμπτωμα. Δεν είδαμε κάτι. Πήγα, το έκανα χθες στο νοσοκομείο. Εσείς γιατί πήγατε, προληπτικά? Προληπτικά, γιατί τα άκουσα το Σάββατο. Γι' αυτό. Από την αρχή της πανδημίας τέθηκε σε ισχύ αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργίας για το Δημοτικό Γεροκομείο Χανίων, όπως ισχύει για όλες τις δομές. Η απαγόρευση ισχύει από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν συγγενή να έχει πρόσβαση στο Ίδρυμα. Και αυτό το διατηρούμε, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και τις επόμενες μέρες φυσικά, εννοείται. Οι τρεις εργαζόμενες του Γεροκομείου Χανίων νοσούν με ήπια συμπτώματα. Την προσεχή Πέμπτη είναι προγραμματισμένος και νέος έλεγχος στο προσωπικό και τους τροφίμους.